Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε Αγρινίου, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριε Διευθυντά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, κύριε Εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, κύριε Εκπρόσωποι Συλλόγων και Σωματείων, μέλη οικογενειών των θυμάτων του βομβαρδισμού, φίλες και φίλοι. Τον Απρίλιο του 1941 η ναζιστική Γερμανία πραγματοποίησε επίθεση σε βάρος της Ελλάδος. Παράλληλα η γερμανική αεροπορία βομβάρδιζε θέσεις στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό να κάμψει το φρόνημα των Ελλήνων για να μην επιχειρηθεί κάποια μορφή αντίστασης. Στις 16 Απριλίου 1941, Μεγάλη Τετάρτη, μεσημέρι ήρθε και η σειρά του Αγρινίου. Οι προειδοποιητικές σιρήνες που βρίσκονταν στην ταράτσα του ξενοδοχείου Ήλιον, στην επάνω πλευρά της πλατείας, στην οδό Παπαστράτου και στο αεροδρόμιο, ήχησαν δαιμονισμένα. Αυτός ο άχαρος ήχος των σιρήνων ήταν γνώριμος τον τελευταίο καιρό τους Αγρινιώτες που βίωναν τον πόλεμο και τη φτώχεια. Όσοι βρίσκονταν στην πλατεία Μπέλου, με δυσκολία πείθονταν να εισέλθουν τότε στα χαρακτηρισμένα καταφύγια του υπογείου της Τράπεζας της Ελλάδος πίσω και του ξενοδοχείου Ήλιον. Ο επικεφαλής της τότε πολιτικής άμυνας, υπομοίραχος τόντος και οι χωροφύλακες κατάφεραν να πείσουν την πλειοψηφία του κόσμου να εισέλθει στα καταφύγια. Στις 12:30 ένα εχθρικό αεροπλάνο πέταξε πάνω από την πόλη με πορεία από νότο προς βορρά και χάθηκε πίσω από το δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν αναγνωριστικό ή βομβαρδιστικό. Δεν πέρασε πολλούς χρόνους και αυτή τη φορά από την ανατολική πλευρά της πόλης έκαναν την εμφάνισή τους πολλά αεροπλάνα πετώντας σε χαμηλό ύψος. Η πρώτη βόμπα σημάδεψε την καρδιά της πόλης και έπεσε στην είσοδο του ιστορικού κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι εμφανείς οι πληγές από τα θράσματα στις μαρμάρινες κολόνες της εισόδου και σε όλο το μήκος του μαρμάρινου τοίχου στον κήπο και έτσι πρέπει να μείνουν για πάντα για να μαθαίνουν οι νέοι το ματωμένο κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου. Στο σημείο που βρισκόμαστε, τα πρώτα θύματα του βομβαρδισμού ήταν ο διεταγμένος σε υπηρεσία και υπεύθυνος για την πολιτική προστασία υπομοίραχος Τόντος Σπυρίδων ετών 38 με καταγωγή από την Παπίνη Ξηρομέρου, ο Λάζαρος Μουμογιάννης ετών 40 και ο 17χρονος Σωτήριος Λαμπράκης από το Περιστέρι Αγρινίου, που ως βιοπαλαιστής πήγαινε στο νυχτερινό σχολείο και εργαζόταν στην καφετέρια Καφενείο τότε δίπλα του Ματραλή. Τραυματίστηκαν δύο χωροφύλακες και ο Κωνσταντίνος Ματραλής. Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στην οδό Τσαλδάρη, Πανετολικού και σε άλλα σημεία της πόλης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα 12 συμπολίτες μας, εκ των οποίων και ένα 12χρονο παιδί, ο Αθανάσιος Τριανταφύλου. Τα ονόματά τους αναγράφονται σε αυτή την απέριτη τιμητική επιγραφή. Το Μεγάλο Σάββατο, 19 Τετάρτου του 1941, 5 η ώρα το πρωί, βομβαρδίστηκε και το αεροδρόμιο του Αγρινίου. Στόχος ήταν τα συμμαχικά αγγλικά αεροπλάνα, τα οποία όμως είχαν αναχωρήσει πολύ νωρίτερα από το αεροδρόμιο, προφανώς για το Κάιρο. Το αεροδρόμιο κατηγήθηκε από τους Γερμανούς ελεκτροδιστές το βράδυ το Πάσχα, 20 Απριλίου του 1941. Τα πολεμικά ανακοινοθέντα της εποχής από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και το τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ανέφεραν: γερμανικά αεροπλάνα εβομπάρδισαν και υποβιβόλησαν το Αγρίνιον με ολίγα θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού και μικράς ζημίας. Ο σύντροφος από στράτο Σωμάτων Ασφαλείας Αγρινίου που εκπροσωπώ ευχαριστεί τη Δημοτική Αρχή Αγρινίου και τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Παπαναστασίου για την ονοματοδοσία της οδού έμπροστο του αστυνομικού μεγάλου Ακαρνανίας σε οδό Μοιράρχου Τόντου Σπυρίδωνα και την τοποθέτηση το έτος 2019 αυτής της απέριτης επιγραφής που μας θυμίζει τις ματωμένες στιγμές της ιστορίας αυτής της πόλης. Τιμή, δόξα και